Τις επισημάνσεις του Γραφείου Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο κρατικός προϋπολογισμός το 2022 θα κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα. Πού οφείλεται αυτό? Ακριβώς αυτό οφείλεται σε αυτό που αναφέρατε και προηγουμένως στο γεγονός ότι οι πωλήσει που έχουν γίνει διότι το τι είναι το ΑΕΠ στην ουσία είναι οι πωλήσει που γίνονται μέσα σε ένα χρόνο επί την, την τις, το γενικό επίπεδο των τιμών, επί των τιμών, δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι με λιγότερα προϊόντα μπορεί κανεί να κάνει περισσότερους τζιού. Αυτό που αναφέρατε προηγουμένω για τα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, που εκεί ενώ τα προϊόντα που πολλούνται είναι, είναι λιγότερα σε όγκο. Ε, από την άλλη, οι εισπράξει είναι περισσότερε ακριβώ λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Αυτό. Αυτό λοιπόν δημιουργεί βέβαια προβλήματα και δημιουργεί και βέβαια στοιχεία ανισότητα. Κάτι, κάτι το οποίο επισημαίνεται και στον, ε, στην έκθεση του προπολογισμού του κράτου στη Βουλή. Βέβαια, η έκθεση αυτή καταρχήν να ξέρετε ότι στοχεύει πάντα στο να κάνει επισημά σε σχέση με την εκτέλεση του προπολογισμού. Δηλαδή το Γραφείο προϋπολογισμού του Κράτου στη Βουλή δεν είναι ένα γενικότερο ένα Ινστιτούτο το οποίο ασχολείται γενικότερα με τα θέματα της οικονομικής πολιτικής αλλά έχει αυτή τη συγκεκριμένη ξέρετε, αποστολή να ρίχνει ένα μάτι επάνω στην εκτέλεση του προϋπολογισμού Γι' αυτό έχει ιδρυθεί άλλωστε και μια πολύ κρίσιμη περίοδο το 2010 όπου εκεί Είχαν ξεφύγει, είχαν εκτροχιαστεί ε, οι προϋπολογίες των προηγούμενων ετών. Γι' αυτό είχαμε οδηγηθεί και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και στην, στην ε, de facto χρεοκοπία και όχι βέβαια στην τεγιούρα. Ε, Μάλιστα. εκεί λοιπόν, εκτός, εκτός λοιπόν ε, από τα θέματα του πληθωρισμού θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία όπως είναι αυτό που είπαμε ότι τουλάχιστον στο ονομαστικό επίπεδο αυξάνεται το ΑΕΠ κατά 5,9% κατά πάσα πιθανότητα. Αυτά τα πραγματικά στοιχεία θα τα δούμε τον, τον, άλλο μήνα όταν θα ανακοινωθούν από την Ελστάτ. Επίσης έχουμε μια βελτίωση στα θέματα της ανεργία. Ε, αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Δηλαδή έχουμε γύρω στις τρεις μονάδε. μονάδες. Και θα έλεγα ακόμη και στο θέμα του, 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 του προπολογισμού. Θεωρείται ότι ενώ περιμέναμε ότι θα έχουμε ένα έλλειμμα, το πιο πιθανό είναι να πάμε σε πλεόνασμα και κάτι το οποίο θα ενισχύσει βέβαια και την κατάσταση για το 2023. Αυτά λοιπόν είναι τα θετικά στοιχεία. Στα αρνητικά, εκτό από το θέμα του πληθωρισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θα πρέπει να το επισημάνουμε, διότι ο πληθωρισμό δεν σημαίνει επειδή αποκλιμακώνεται, δηλαδή από το 10,2% πάμε στο 6,5% περίπου, αυτό που σημαίνει είναι προσθετικό πάντα. Κάθε χρόνο δηλαδή οι τιμέ αυξάνονται και προστίθεται στο προηγούμενο χρόνο. Δηλαδή, το ψωμί αυτή τη στιγμή, να δώσω να καταλάβετε, από 80 λεπτά που είχε το βασικό ψωμί που ψωνίζει ο πολλής κόσμος, δηλαδή το χωριάτικο. του. Το, η μία φρατζόλα, και, η μία φρατζόλα, μία, το χωριάτικο. Είναι μία και δέκα τώρα, η μία και δέκα. Το μία και δέκα σημαίνει 37 περίπου τη 100 επάνω, δεν είναι μικρό το ποσοστό. Και σκεφτείτε κύριε Ψηλέ ότι το ψωμί επιβαρύνεται βέβαια και με ΦΠΑ 13%. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι κάποια οικογένεια, η οποία αν θέλετε με πολλά παιδιά, που υπάρχουν τέτοιε οικογένειε, που χρειάζεται τρει και τέσσερι φρατζόλε ψωμί, πρέπει να πληρώσει 150 ευρώ το μήνα μόνο, μόνο για ψωμί. Αυτό λοιπόν μόνο σε ό,τι αφορά το, θέ, το θέμα του, του πληθωρισμού. Από εκεί και μετά. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το επισημάνουμε κάθε φορά και νομίζω ξέρετε πολύ καλά ότι για μένα αποτελεί ένα καμπανάκι κινδύνου είναι το ισοζύγιο των χρυσών συναλλαγών. Έχουμε πολύ μεγάλο άνοιγμα. Ήδη καταγράφει 20,1 δισεκατομμύρια άνοιγμα που σημαίνει έχουμε υποχρεώσει προς το εξωτερικό αυτού του επίπεδου τις οποίες θα πρέπει να τις καλύψουμε πάλι με δανεισμό πάντα. Έτσι. Άρα λοιπόν εκεί που το Ισογείο Τροξών Συναλλαγών δείχνει ότι επειδή υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών, ότι η οικονομία το ανταγωνιστικό επίπεδο της οικονομίας δεν βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Αυτά Μάλιστα. λοιπόν θα πρέπει να τα προσέξουμε. Τώρα καθηγητά...